Θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτά τα επόμενα 3-4 λεπτά να συζητήσουμε για τις πιο συχνές αθλητικές κακώσεις του ώμου, για τον τρόπο προσέγγισης των κακώσεων αυτών και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, ούτως ώστε οι αθλητές να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά και, και το αθλημά τους, την καλύτερη απόδοση, αλλά και την προσωπική τους ζωή. Όσον αφορά τις κακώσεις αυτές, μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε ανάλογα με την προέλευσή τους, είτε κακώσεις μετά από κάποιον συγκεκριμένο τραυματισμό, αλλά οι πιο πολλές κακώσεις είναι σύνδρομα υπέρχρησης, όπου μικροεπανελαμβανόμενες κακώσεις στην καθημερινότητα προκαλούν κάποια φθορά και κάποιο στρες στους ιστούς της συγκεκριμένης άρθρωσης και βγαίνει συγκεκριμένη κάκωση. Από εκεί και πέρα η αντιμετώπιση μπορεί να είναι είτε με μέσα μη επεμβατικά, παλιά λέγαμε συντηρητικά, αλλά αυτά δεν είναι καθόλου συντηρητικά, απλά τα λέω μη επεμβατικά. Πολύ σημαντική είναι η αποκατάσταση και η φυσικοθεραπεία, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα πολύ καλό team από φυσικοθεραπευτές, ώστε να αξιολογήσουμε και πιο βαθιά τη κατάσταση της κάκωσης και το πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα χωρίς κάποιο χειρουργείο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου είτε αυτό δεν αποδίδει, είτε έχουμε μια καθαρή βλάβη τραυματική, τότε πρέπει να προχωρήσουμε σε διάφορες επεμβάσεις. Φυσικά υπάρχουν και διάφορες ενδιάμεσες καταστάσεις όπου κάποιες ενέσεις με σύγχρονους βιολογικούς παράγοντες, αυτό που λέμε βιολογικές θεραπείες, αυτές καμιά φορά μπορεί να βοηθήσουν, αλλά συνήθως προσωρινά δεν είναι μόνιμο το αποτέλεσμά τους. Και αυτό ισχύει και για τον γενικό πληθυσμό, όχι μόνο για τους αθλητές. Ο πόνος είναι αυτός που μας οδηγάει, θα μας καθοδηγεί στο γιατρό και επίσης η αδυναμία να εκτελέσουμε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Υπάρχουν κάποια ειδικά τεστ που κάνουμε κλινικά, τα οποία μας δίνουν την αρχική διάγνωση όσον αφορά την κάκωση. Και από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό με κάποιες απεικονιστικές μεθόδους, η οποία μπορεί να είναι μια απλή ακτινογραφία ή στις πιο πολλές περιπτώσεις στις μέρες μας μια μαγνητική τομογραφία, όπου βλέπουμε και τα μαλακά μόρια του ώμου, όπως οι τένοντες, οι διάφοροι σύνδεσμοι, ή ακόμα πιο εξελιγμένες μορφές απεικόνισης, όπως είναι το μαγνητικό αρθρογράφημα, όπου ο ασθενής δέχεται ένα σκιαστικό, μια ένεση μέσα στον ώμο του και αυτό αυξάνει πολύ την ευαισθησία της συγκεκριμένης εξέτασης, της μαγνητικής τομογραφίας. Οι πιο συχνές κακώσεις που αφορούν την άρθρωση του ώμου είναι οι κακώσεις των συνδέσμων του ώμου, όπου έχουμε μια αστάθεια, όπως λέμε το εξάρθρωμα του ώμου, και οι κακώσεις των τενόντων του ώμου, όπου έχουμε κάποιες ρήξεις τενόντων ή ερεθισμό και πόνο στους τένοντες αυτούς. Αν υπάρχει κάποια βλάβη συνδέσμου, όπως συχνά ακούμε μια ρήξη του επιχειλίου χόνδρου, που είναι οι σύνδεσμοι που κρατάνε την άρθρωση του ώμου στη θέση τους, τότε πλέον με την αρθροσκόπηση του ώμου, που είναι η επεμβατική μέθοδος, η οποία όμως είναι ελάχιστα επεμβατική και μπορεί να γίνει και με τον ασθενή πλέον ξύπνιο, χωρίς γενική αναισθησία, μπαίνουμε μέσα και με συγκεκριμένες τεχνικές αποκαθιστούμε τους συνδέσμους αυτούς, είτε κάνουμε διάφορες σειραφές ή μια μεταφορά οστικών τεμαχίων και τενόντων, όπως είναι π.χ. η επέμβαση λαταρζέ για κάποιες συγκεκριμένες επεμβάσεις. Και αυτές οι επεμβάσεις με τη σωστή αποθεραπεία έχουν γύρω στο 90-95% επιτυχία στα 2-3 χρόνια, ώστε ο αθλητής να επιστρέψει στη δραστηριότητά του. Όσον αφορά τους τένοντες, επειδή οι αθλητές κυρίως είναι νεαρά άτομα, δεν παθαίνουμε τόσο συχνά ρήξεις και αποκολλήσεις όπως έχουμε στις μέσες ηλικίες και στις ανώτερες ηλικίες. Εκεί παθαίνουν κάποιες τενοντοπάθειες, οι οποίες περισσότερες φορές αντιμετωπίζονται με τη σωστή αποκατάσταση της λειτουργίας και της μηχανικής του κορμού, του σώματος και της άρθρωσης. Επειδή και η Ελλάδα λόγω γεωπολιτικής θέσης προσφέρεται για διάφορα αθλήματα, το καλοκαίρι όλοι κολυμπάμε, όλοι γινόμαστε κολυμβητές, το μπάσκετ ή διάφορα αθλήματα είναι πολύ δημοφιλή στη χώρα μας, οπότε
Και ο γενικός πληθυσμός παρουσιάζει αυτές τις κακώσεις. Οπότε ό,τι εφαρμόζουμε στους επαγγελματίες αθλητές, το εφαρμόζουμε και στο γενικό πληθυσμό.